στη σημερινή ημέρα εντάσσεται σε αυτό που λέμε ότι δικάζεται ο αγώνας θυσίου της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού για να μην γίνουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης πάνω στο νησί μας. Δικάζεται στην ουσία το σύνθημα ούτε στο θόλος ούτε πουθενά. Πρόκειται για μία ακόμα περίπτωση της ποινικοποίησης της πολιτικής του ζωής του τόπου, γεγονός που το βλέπουμε βέβαια πανελλαδικά μέσα από το δόγμα της κυβέρνησης, σε εισαγωγικά νόμος και τάξη, που στην ουσία σημαίνει ΜΑΤ και δικαστήρια προκειμένου να βγαίνουν παράνομες οι απεργίες, οι κινητοποιήσεις και να σέρνονται όποιοι κινητοποιούνται στα δικαστήρια. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ίδια γίνονται στην Αθήνα, τα ίδια γίνονται πανελλαδικά, τα ίδια λοιπόν γίνονται και στη Χίο. Γι' αυτό και λέμε κλέφτης και απάνω πιότερος. Από εκεί και πέρα εμείς θεωρούμε ότι δεν πρόκειται να μας τρομοκρατήσει αυτή η τακτική της κυβέρνησης, δεν πρόκειται να κάτσουμε στα σπίτια μας, ιδιαίτερα μέσα σε μια περίοδο που οξύνονται οι γεωστρατηγικές αντιπαραθέσεις, που ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος μένεται και στη Μεσόγειο και στην Ουκρανία και η χώρα μας είναι ενταγμένη και συμμετέχει η κυβέρνηση με στρατό και με πολεμοφόδια, και οι κίνδυνοι είναι άμεση όταν ακούγονται μέχρι και για πυρηνικά χτυπήματα. Από αυτή λοιπόν την άποψη δεν μπορεί η Χίος να μετατραπεί σε στρατόπεδο ανθρώπινων ψυχών, δεν μπορεί η Χίος να μετατραπεί σε στόχο. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στο όνομα και αυτών των κατατρεγμένων ανθρώπων και του χιώτικου λαού να μην περάσει η πολιτική της. Άρα δεν πτωούμαστε ό,τι και αν κάνουμε.